Καταρχάς, κύριε Τσαρμπέ, εγώ προσωπικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας, για μια σημαντική πρωτοβουλία και ένα πλαίσιο το οποίο ισχύει εδώ και περίπου 3 μήνες. Και επειδή σας παρακολουθώ με θέματα που έχουν να κάνουν σχέση, που έχει κοινωνικές διαστάσεις, έχετε δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον σας. Υπενθυμίζω και σε ημερίδες που έχουν να κάνουν σχέση με τον εθελοντισμό, εθελοντική αιμοδοσία, δότες μυελών των οστών. Αυτό πραγματικά έτσι πρέπει να σας το αναγνωρίσουμε. Επί της ουσίας τώρα για το καθεστώς των ανασφάλιστων. Εδώ και από τον Ιούνιο του 2014 έχει υπάρξει μια υπουργική απόφαση που ουσιαστικά απευθύνεται, καθορίζει προϋποθέσεις και όρους για πρόσβαση στην δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανθρώπων οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία. Η πολιτεία έχει δώσει εργαλεία στα νοσοκομεία που μέσω του συστήματος Atlas μπορούμε και βρίσκουμε την ασφαλιστική ικανότητα του καθενός άμεσα και βάσει αυτών δρομολογούμε τις περιπτώσεις αυτές οι οποίες δεν καλύπτονται. Προϋπόθεση για όλα αυτά βέβαια είναι ο πολίτης να απευθυνθεί στο γραφείο κίνησης, στο αρμόδιο τμήμα κίνησης και στους αρμοδίους και εδώ πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση. Καλό είναι η πληροφόρηση να είναι συγκεκριμένη και ακριβής και το τονίζω αυτό το αρμόδιο τμήμα γιατί λογικό είναι να απευθύνονται σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν σαφή γνώση και υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Αυτό καλό είναι να μην το λαμβάνουν υπόψη, να μην δημιουργούνται και διάφορες παρεξηγήσεις. Το νοσοκομείο Κορίνθου από την πρώτη στιγμή προέβησε όλες τις διαδικασίες που απέραν από την υπουργική απόφαση, ορίστηκε από το διοικητή του νοσοκομείου τριμελής επιτροπή, η οποία εισάγει τα θέματα στο διοικητικό συμβούλιο και έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου όλες τις περιπτώσεις. Γι' αυτό πρέπει να το πούμε κιόλας για το διοίκηση του νοσοκομείου, την πρώτη στιγμή εντάχθηκε σε αυτό το σύστημα και από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε να εφαρμόζεται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Βεβαίως. Και από τους γιατρούς τους. Βεβαίως και υπόψη να σας πω ότι και πέρα από την ισχύ της υπουργικής απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, ο κύριος Άρχοντας, περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονταν από το πλαίσιο, γιατί δεν υπήρχε πλαίσιο, θέματα που αφορούσαν ανθρώπους οι οποίοι ήταν οικονομικά αδύνατοι και άποροι, το νομίμως το διευθετούσαν με αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και δεν χρέωναν τους ασθενείς. Θέλω να πω ότι προβλέπεται μια σειρά εγγράφων και διαδικασιών που σε συνεργασία με το τμήμα κίνησης τα δρομολογούμε για να μπορέσει να υπάρχει αυτή η ευεργετική διάταξη στους ασθενείς. Αυτά τα κάνει το νοσοκομείο ή χρειάζεται, εγώ έχω ανάγκη, είμαι ανασφάλιστος και μου τυχαίνει ένα ατύχημα. Τι πρέπει να κάνω εγώ ή οι δικοί μου άνθρωποι? Βασική. Υπάρχει άμεση πρόσβαση των στοιχείων αυτών στο νοσοκομείο Κορίνθου ή χρειάζεται να κάνουμε εμείς ενέργειες? Βασικά αυτό που πρέπει να κάνουν είναι γνωρίζοντας ότι δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα να απευθυνθούν και να συνεργαστούν με το τμήμα κίνησης. Τα πρωινά, Δευτέρα με Παρασκευή, να απευθυνθούν στο γραφείο κίνησης, στο τμήμα κίνησης, στους αρμόδιους υπαλλήλους και στο προϊστάμενο και εκεί με την καθοδήγηση αυτών να δρομολογήσουν κάποια έγγραφα που χρειάζονται για να τεκμηριώσουν αυτό το πράγμα και όλα αυτά να ακολουθήσουν τη διαδικασία της τριμελής επιτροπής που άρα δεν είναι απλώς μπαίνω στο νοσοκομείο και τελειώνω εγώ. Ναι. Χρειάζεται διαδικασίες. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει σαφές, γιατί όταν έρχεται ο άλλος μέσα με τα προβλήματά του, δεν είναι και ότι πιο εύκολο να συζητήσει μαζί του εκείνη την ώρα. Χρειάζεται λοιπόν, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να μπορεί να έχει αυτή τη διευκόλυνση. Βεβαίως, χρειάζονται προϋποθέσεις και διαδικασίες. Δηλαδή, δεν γίνεται εάν δεν το ζητήσει, εάν δεν το γνωρίζει το τμήμα κίνησης. Επομένως, άρα δεν μπαίνει κάποιος μέσα, παίρνει το τέτοιο και φεύγει από το νοσοκομείο. Και φεύγει και τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Χρειάζεται. Γιατί αλλιώς έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έρχονται όπως έχουμε ακούσει στην εφορία. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά, λοιπόν. Αυτό ακριβώς. Θέλει και το νοσοκομείο να τεκμηριώσει τη διαδικασία. Το γραφείο προσωπικού είναι πρόθυμο και βοηθάει και συνήθως έχουμε σε συνεργασία και με τους γιατρούς οι οποίοι έχουν ένα ρόλο, γνωματεύουν τα περιστατικά και το έχουμε δρομολογήσει, υπάρχει μια συνεργασία και ξεπερνάμε άμεσα και γρήγορα και το γραφειοκρατικό κομμάτι αλλά και το χρονικό κομμάτι. Λαμβάνει το νοσοκομείο αυτό. Και όλα αυτά
Ναι, επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου. Και υπόψη θέλω να σας πω ότι επειδή τα νοσήλια είναι αρκετά ακριβά, εντάξει, είναι μια σημαντική προσπάθεια και μια σημαντική ελάχιστη. Σίγουρα. Έτσι, άρα, μετά, να το κάνουμε σαφές. Δεν έρχεσαι στο νοσοκομείο και φεύγεις χωρίς να έχεις περάσει πρώτα από το γραφείο κίνησης. Πρέπει να γίνει μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να γίνει για να είναι καλυμμένος και ο ανασφάλιστος. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, να μην φοβήσουμε τον κόσμο, γιατί όλοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους το τέρας της γραφειοκρατίας. Δεν είναι, είναι απλά. Την ταυτότητά του, φωτοτυπία του βιβλιαρίου του, μια αίτηση που πρέπει να γίνει με τα στοιχεία στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, ναι, στο αρμόδιο τμήμα, στο τμήμα κίνησης. Κάποιες γνωματεύσεις ότι είναι επίγον το περιστατικό, μία γνωμάτωση φεύγοντας από την κλινική ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, που αυτά τα παίρνουμε από τους γιατρούς. Και όλο αυτό το κομμάτι εισάγεται στην Τριμελή Επιτροπή, αλλά από τη στιγμή όμως που πρωτοκολληθεί η αίτηση, έτσι η ορθότητα ελέγχεται εκ των υστέρων. Δεν μπαίνουμε εμείς στην διαδικασία. Δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση ο ασφαλισμένος. Ο ανασφάλιστος, μάλλον, που ζητάει να. Όσον αφορά τη θεραπεία που ακολουθεί κάποιος και θέλει συνταγογράφηση, ισχύουν τα ίδια? Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει νεότερη απόφαση. Αυτό που σας είπα αφορά την κλειστή περίθαλψη. Την νοσηλεία. Την νοσηλεία, δηλαδή, απλά. Υπάρχει και υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις στην πρόσβαση στο φάρμακο. Ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και βεβαίως πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει και η διαδικασία των βιβλιαρίων απορίας, πρόνοιας το λεγόμενο, έτσι, το οποίο εκεί δίνει πρόσβαση και στο φάρμακο και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στις παρακλινικές εξετάσεις. Σε όλα. Σε όλα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να ψαχτεί κάποιος στους συμβεβλημένους με το παιδί, γιατρούς, και στο νοσοκομείο Κορίνθου μπορεί να γράψει όλα τα φάρμακά του. Βεβαίως, όποιος δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα, η υπουργική απόφαση είναι σαφής. Υπάρχει εφαρμογή και υπάρχει επιλογή στο e-συνταγογράφηση που αφορά ανασφάλιστους, εντάξει, και η συνταγή εκτελείται στα δημόσια νοσοκομεία. Άρα δεν υπάρχει κάτι που να χρειάζεται να πληρώσει κάποιος επίσκεψη και τέτοια? Όχι. Εντελώς δωρεάν. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.